Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε τη λύση του θέματος Δέλτα των εξετάσεων Ιουνίου 17 για το προγραμματισμό, το μάθημα προγραμματισμού των ΕΠΑΛ στη γλώσσα Python. Το θέμα αυτό λέει έχουμε μια Ολυμπιάδα πληροφορικής όπου συμμετέχουν 50 μαθητές. Κάθε μαθητής που συμμετέχει λαμβάνει μια τελική βαθμολογία από 1 έως 100. Το πρόγραμμα λοιπόν που θα κάνουμε θα πρέπει να διαβάζει το όνομα τυπώνυμο κάθε μαθητή και τη βαθμολογία που έλαβε, μία βαθμολογία δηλαδή για κάθε μαθητή, και όλα αυτά να τα αποθηκεύουμε σε δύο ξεχωριστές λίστες, τη name για τα ονόματα και βαθμός για τους βαθμούς αντίστοιχα. Θα πρέπει να κάνουμε έλεγχο ορθότητας για το βαθμό, δηλαδή να είναι το 1 ως το 100. Και με βάση αυτά θα υπολογίζουμε το μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των μαθητών, θα εντοπίζει και θα εμφανίζει τα ονοματεπώνυμα και τη βαθμολογία των μαθητών που η τελική τους βαθμολογία είναι μεγαλύτερη ίση από τον μέσο όρο, και επίσης θα εντοπίζει και θα εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα τη μέγιστη βαθμολογία και όσοι έχουν αυτή τη μέγιστη βαθμολογία. Να δούμε πρώτα τη λύση έτσι συνοπτικά. Ας τρέξουμε το πρόγραμμα να δείξουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ας πούμε, θα το τρέξω το πρόγραμμα για 3 μαθητές, όχι για 100 όπως το ζητάει. Ας βάλω ένα όνομα τυπώνυμο, θα βάλω και ένα σκέτο όνομα. Βαθμό 90. Βαθμό 95 ας πούμε. Και ας βάλω και έναν δεύτερο ο οποίος να έχει πάλι βαθμό 95. Βλέπουμε λοιπόν, υπολογίστηκε ο μέσος όρος, μαθητές με μεγαλύτερο βαθμό του μέσου όρου και μαθητές με μέγιστο βαθμό. Τυχαίνει να είναι οι ίδιοι εδώ πέρα. Και επειδή έχουμε δύο μαθητές οι οποίοι έχουν το μέγιστο βαθμό, εμφανίζονται και οι δύο. Άρα λοιπόν, θα θέλει λίγο προσοχή εδώ για το μέγιστο. Ξέρουμε να υπολογίζουμε το μέγιστο, αλλά θα πρέπει να εμφανίσουμε όλους όσους έχουν αυτό το μέγιστο. Θα το δούμε αυτό και στην πορεία. Ας κάνω λοιπόν ένα καινούριο πρόγραμμα, Python. Εδώ τονίζω πάλι ότι η λύση είναι σε Python 3 όπως το δείχνω. Και ας δούμε λοιπόν την εκφώνηση ξανά της άσκησης. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να διαβάζουμε τα ονοματεπώνυμα και τους βαθμούς των μαθητών. Και αυτά θα αποθηκευτούν σε μία λίστα. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε κάτι απλό πιστεύω. Θα πρέπει να διαβάσουμε καταρχήν το όνομα του κάθε μαθητή. Ας πούμε μια μεταβλητή όνομα, input. Το ονοματεπώνυμο είναι στην πράξη, αλλά επειδή το αποθηκεύουμε σε μία θέση της λίστας, όνομα και επώνυμο μαζί, μία συμβολοσυρά δηλαδή, ας βάλω εδώ το μήνυμα. Αντίστοιχα θα διαβάζουμε και το βαθμό. Η άσκηση λέει να κάνουμε και έλεγχο. Θα το αφήσουμε αυτό για μετά. Είπαμε μια πρακτική, μια συμβουλή να πάντα ξεκινάμε από τα απλά και μετά να υλοποιούμε τα πιο δύσκολα μιας άσκησης. Άρα λοιπόν διαβάζουμε ονοματεπώνυμο, ας το πω καλύτερα full name, για να είναι πιο ακριβές, ονοματεπώνυμο και βαθμό. Και αυτό θα πρέπει η διαδικασία να γίνει για το σύνολο των μαθητών, για τους 50 μαθητές. Άρα θα έχουμε λοιπόν μια επανάληψη και εφόσον ξέρω το σύνολο από πριν, θα βάλω τη δομή for I in range είναι το σύνολο των μαθητών, το 50. Θα κάνω λοιπόν αυτή τη διαδικασία. Θα διαβάζω ονοματεπώνυμο και βαθμός. Όμως εδώ για λόγους πρακτικής, γιατί θέλω να τεστάρω το πρόγραμμα όσο το γράφω, θα είναι κουραστικό να δοκιμάζω με 50 κάθε φορά. Θα βάλω λοιπόν ένα μικρότερο νούμερο και επίσης το νούμερο αυτό θα το κάνω μεταβλητή. Ας πω μείον 3, για να μπορώ να τα αλλάζω εύκολα κάθε φορά. Άρα για κάθε μαθητή να κάνουμε αυτή τη διαδικασία,
Θα διαβάζουμε λοιπόν ονοματεπώνυμο και βαθμό. Ονοματεπώνυμο, βαθμό, ονοματεπώνυμο, βαθμό, τρεις φορές. Ωραία, λοιπόν, έχουμε κάνει τώρα, έχουμε κάπως ξεκινήσει. Και αυτά κάθε φορά που λοιπόν τα διαβάζουμε θα έχουμε δύο λίστες. Θα τα αποθηκεύουμε στις λίστες για τα ονόματα και τους βαθμούς. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που διαβάζω θα προσθέτω αυτά τα τρέχον στοιχεία στη λίστα. Άρα έχω μια λίστα με τα ονόματα. Πώς προσθέτω σε λίστα? Append το full name, αυτό που διάβασα. Και στη λίστα, εδώ όμως να το αλλάξω εγώ, θα ονομάσω τη λίστα names για να ξεχωρίζω την λίστα, και η λίστα βαθμοί, μου αρέσει καλύτερα έτσι, θα βάλω το βαθμό. Ας το ξεχωρίσω λοιπόν αυτό, εδώ διαβάζω, εδώ προσθέτω λοιπόν στη λίστα. Και για εξφαρμάτωση, ας εκτυπώσω αυτές τις λίστες για να δω τι έχω κάνει στο τέλος. Βαθμό, ας πούμε, 50. Ναι, εδώ βλέπω ήδη το πρώτο μου λάθος. Αυτές οι λίστες πρέπει να τις δώσω αρχική τιμή. Έστω δεν υπάρχουν δηλαδή. Θα κάνω λοιπόν μια, θα ρίξω εδώ μια λίστα names που είναι κενή αρχικά, και το ίδιο με το βαθμί. Είναι μια κενή λίστα, γιατί την πρώτη φορά που θα πάει να προσθέσει στη λίστα, η λίστα αυτή δεν έχει καν οριστεί, θα πρέπει έστω και κενή να έχει οριστεί αρχικά. Για να ξαναδούμε, βαθμός 60, βαθμός 90, John βαθμός 50. Άρα λοιπόν βλέπω εδώ, έχω φτιάξει ήδη τις δύο λίστες που χρειάζεται το πρόγραμμά μου. Με αυτήν εδώ την επανάληψη διαβάζω και αποθηκεύω σε λίστα. Και ας δούμε λοιπόν ένα τα υπορετήματα. Θα πρέπει να υπολογίσουμε το μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθητών. Ο μέσος όρος, πώς ορίζεται ο μέσος όρος ενός συνόλου, είναι το άθροισμά του διά το πλήθος του. Δηλαδή, εδώ π.χ. έχουμε 60 και 90 και 150, 50-200, διά 3, βγαίνει περίπου 63, νομίζω, 66. Μπορώ να το δω και εύκολα εδώ, 200 διά 3, να βγαίνει 66,6. Τώρα, εδώ έχω δύο επιλογές. Μπορώ, αφού τελειώσω την επανάληψη, αφού έχω λοιπόν όλους τους βαθμούς, να κάνω μια διάσκεση όλης της λίστας, να βρω το άθροισμα και να βρω το μέσο όρο. Αλλά εφόσον ήδη διαβάζω εδώ κάθε φορά το βαθμό, μπορώ να κρατάω εδώ μια μεταβλητή για να βρω το άθροισμα. Και στην ουσία για το μέσο όρο, όλη η δουλειά είναι να βρω το άθροισμα της λίστας. Μπορώ λοιπόν να χρησιμοποιήσω το βαθμό που διαβάζω κάθε φορά και να έχω μια μεταβλητή sum βαθμός, το άθροισμα δηλαδή, η οποία θα συσσωρεύει το βαθμό και στο τέλος θα έχει το άθροισμα. Και αρχικά αυτό θα είναι 0. Γιατί την πρώτη φορά θα πάει να προσθέσει στον υπάρχον βαθμό τον τρέχον βαθμό. Και έτσι λοιπόν, κάπως πιο έξυπνα, υπολογίζω το άθροισμα χωρίς να κάνω μια δεύτερη επανάληψη. Αυτό είναι αναλόγως πώς βολεύει στο καθένα. Μπορούμε να το κάνουμε και σε ξεχωριστή εδώ μετά, αφού διαβάσουμε επανάληψη. Άρα, αφού έχω το άθροισμα, θα μπορώ να βρω και το μέσο όρο. Ας πούμε, ο μέσος όρος βαθμών είναι ίσον το άθροισμα διά το πλήθος. Το πλήθος ποιο είναι λοιπόν? Είναι το νι.
που όπως είπαμε πριν μπορούσα αντί για να έχω κατευθείαν το 50 ή το 3 ή ποιον αριθμό θέλω να χρησιμοποιήσω. Έτσι όμως είναι πολύ πιο εύκολο να κάνω αλλαγές στο πλήθος στο πρόγραμμά μου. Και να εκτυπώσω λοιπόν το μέσο όρο. Δεν βάζω τώρα λεκτικό, ας το κάνω κατευθείαν να εκτυπώσει τη μεταβλητή. Και αυτό ας το κρατήσω εδώ, να υπάρχει πάντα, για να έχω έτσι να κάνω λοιπόν την λεγόμενη εξφαλμάτωση. Για να κατευθώ το πρόγραμμα, δεν βάζω τώρα, βάζω μόνο όνομα για γρηγοράδα. Βαθμό 50, ήδη ένα λάθος. Integer και string, ναι. Εδώ γιατί ο βαθμός είναι αριθμός, στην Python 3 θα πρέπει να το μετατρέψω σε ή ακέραιο ή δεκαδικό. Εγώ το κάνω λοιπόν σε ακέραιο. Δεν είναι κείμενο, είναι αριθμός, άρα θα πρέπει να μετατρέψω σε ακέραιο. Βαθμό 60, βαθμό 90, John, βαθμό 50, άρα θα βγαίνει 66,6 ο μέσος όρος, να είναι 200/3, 66,6. Άρα λοιπόν έχω τελειώσει και με το μέσο όρο. Και πάμε να δούμε το τρίτο και τέταρτο υπορέτημα, που είναι και τα πιο δύσκολα. Ας δούμε λοιπόν το τρίτο, να εντοπίζει και να εμφανίζει τα ονόματα, στο πούμε απλά, και τη βαθμολογία των μαθητών, των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη ή ίση από τον μέσο όρο. Αυτό για να το δούμε, ας δούμε λοιπόν αυτό το σχέδιο. Έχουμε εδώ σε αυτό το θέμα το πρόβλημα δύο λίστες, μία λίστα με τα ονόματα και μία λίστα με τους βαθμούς. Είναι η λεγόμενη κλασική περίπτωση που έχω τις λεγόμενες παράλληλες λίστες, δηλαδή ας πούμε το πρώτο στοιχείο εδώ, το όνομα, ο βαθμός του αναφέρεται στην άλλη λίστα στο πρώτο στοιχείο, στο δεύτερο στοιχείο εδώ είναι το όνομα και ο βαθμός και ούτω καθεξής. Λέει λοιπόν το πρόβλημα, μπορώ δηλαδή εγώ να εντοπίσω τις βαθμολογίες π.χ. που είναι μεγαλύτερες από το μέσο όρο, αν διασχίσω αυτήν εδώ τη λίστα και όπου εντοπίζω βαθμό μεγαλύτερο από το μέσο όρο, θα πρέπει όμως, αφού εντοπίσω το βαθμό μεγαλύτερο από το μέσο όρο, να εμφανίσω το όνομα. Άρα λοιπόν μόλις βρω π.χ. στη θέση, ας δούμε λοιπόν, είναι εδώ η θέση 0, θέση 1, θέση 2. Άρα όσο διασχίζω αυτή τη λίστα, αν βρω π.χ. στη θέση 1 βαθμό μεγαλύτερο από το μέσο όρο, άρα θα εμφανίσω και το όνομα αυτό εδώ. Άρα χρειάζομαι λοιπόν το δείκτη κάθε φορά. Και έτσι λοιπόν θα κάνω μια κλασική διάσχιση λίστας με δείκτη όμως, άρα for i, ας το δείξω λίγο εδώ, βλέπουμε για for i in range σε όλο το μήκος λοιπόν της λίστας. Τι λέει η άσκηση λοιπόν, θα πρέπει να βρω αυτούς που έχουν βαθμολογία μεγαλύτερη από το μέσο όρο. Το μέσο όρο το γνωρίζω. Άρα λοιπόν, εάν ο βαθμός που διαβάζω ο τρέχον, που είναι δηλαδή στη λίστα βαθμοί, αν ο τρέχον βαθμός που διαβάζω είναι μεγαλύτερο ή ίσως από το μέσο όρο, τότε λέει να εμφανίζω αυτή τη βαθμολογία καθώς και το όνομα. Άρα θα εμφανίσω το βαθμό αυτό, δηλαδή βαθμή i, και το όνομα του μαθητή που έχει αυτό το βαθμό, που είναι στη λίστα names, και με το δείκτη i. Σαν να δείχνω εδώ, εδώ, δηλαδή αν βρω εδώ π.χ. ότι έχει μεγαλύτερο βαθμό το μέσο όρο, ο δείκτης είναι 1, άρα θα μου εμφανίσει το names i το μέρη. Και ας το κάνω σε μία σειρά καλύτερα.
όπως είχα και στην αρχική λύση. Για να δούμε λοιπόν ξανά, να το τρέξω λοιπόν αυτό το πρόγραμμα με τα ίδια δεδομένα, βαθμό 90, βαθμό 60 και ο Τζον βαθμό 50. Άρα λοιπόν ο μέσος όρος είναι 66,6, αυτός που είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο είναι μόνο ένας, μόνο ΤΕΟ έχει μεγαλύτερο από 60. Ας το δω όμως το τεστάρω και σε μια περίπτωση που να έχουν δύο άτομα πάνω από το μέσο όρο. Ας βάλω 90, Μέρι να βάλω 20, να βάλω τώρα στο Τζο λίγο παραπάνω, 90 και σε αυτόν. Τώρα δύο έχουν, ο μέσος όρος είναι 180-200, πάλι 66,6 και ο Τεό και ο Τζον έχουν πάνω από το μέσο όρο. Άρα λοιπόν έχει γίνει αυτό που το θέμα ΔΕΛΤΑ 3 και μετά λέει να εντοπίσει και να εμφανίζει το ΔΕΛΤΑ 4 με κατάλληλο μήνυμα την υψηλότερη βαθμολογία και τα ονοματεπώνυμα αυτών, δηλαδή μπορεί να είναι παραπάνω από ένας που να έχουν την υψηλότερη βαθμολογία. Δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε το μέγιστο αυτής της λίστας, το μέγιστο βαθμό και να εμφανίσουμε όσοι έχουν αυτό το μέγιστο βαθμό. Γιατί π.χ. μπορεί να ο μέγιστος είναι 90, αλλά να έχουμε δύο άτομα που έχουν βαθμό 90. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι να κάνουμε τον κλασικό αλγόριθμο του μεγίστου, να βρούμε δηλαδή το μέγιστο βαθμό. Μπορώ να το κάνω λοιπόν, εφόσον διαβάζω εδώ βαθμό, αφού λοιπόν κάθε φορά διαβάζω το βαθμό, ας κάνω τον κλασικό αλγόριθμο, θεωρώ ότι έχω ένα μέγιστο max βαθμός, εφόσον όμως ψάχνω το μέγιστο, βάζω αρχική τιμή. Καλύτερα να βάλω λοιπόν την ελάχιστη τιμή, εφόσον ο βαθμός είναι από 1 ως 100, βάζω την ελάχιστη δυνατή τιμή που μπορεί να πάρει ο βαθμός. Όταν λοιπόν ψάχνω το μέγιστο, βάζω την ελάχιστη δυνατή τιμή, όταν ψάχνω το μικρότερο, βάζω την μέγιστη δυνατή τιμή. Και κάθε φορά που διαβάζω το βαθμό, π.χ. τον έχω διαβάσει εδώ, ας το κάνω εδώ στο τέλος. Εάν ο βαθμός που έχω διαβάσει είναι μεγαλύτερος από αυτό που θεωρώ εγώ μέγιστο, σημαίνει βρήκα κάποιον μεγαλύτερο από αυτό που θεωρώ μέγιστο, τότε τον μέγιστο θα τον ενημερώσω με το βαθμό. Και τώρα, αφού λοιπόν ξέρω το μέγιστο βαθμό, όταν τελειώσει αυτή η επανάληψη θα έχει υπολογιστεί και ο μέγιστος βαθμός, πάμε να κάνουμε το 4, να εντοπίζουμε αυτούς που έχουν λοιπόν αυτό τον μέγιστο βαθμό και να εμφανίζουμε και το όνομά τους. Θα κάνουμε δηλαδή όπως κάναμε και πριν, θα διασχίσουμε τη λίστα πάλι με τους βαθμούς και όπου εντοπίσουμε μέγιστη βαθμολογία θα εμφανίσουμε το όνομα του αντίστοιχου μαθητή. Άρα θα κάνουμε διάσχιση με δείκτη for I in range me, εάν λοιπόν από τη λίστα με τους βαθμούς αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος ίσον του μέγιστου, τον έχουμε ονομάσει max βαθμός, τότε θα εμφανίσουμε το όνομα που έχει αυτό το μέγιστο, που είναι από τη λίστα names με δείκτη i. Για να το κάνω εδώ πιο ωραίο, θα πω να εμφανίσω ότι εδώ είναι για μαθητές με μέγιστο βαθμό και εδώ είναι οι μαθητές πάνω του μέσου όρου και πρέπει να εμφανίσουμε και την υψηλότερη βαθμολογία. Άρα ας το πούμε εδώ. Όχι, print
υψηλότερη βαθμολογία που είναι ο μέγιστος βαθμός. Για δούμε λοιπόν το πρόγραμμα. Θα βάλω λοιπόν όνομα, βαθμό 90. Μαρία, βαθμό 30. Τζον, βαθμό 90. Βάζω επίτηδες αυτά τα νούμερα. Να δω λοιπόν, ο μέσος όρος τώρα είναι, ναι, είναι 210 το σύνολο, άρα δια 370 είναι ο μέσος όρος. Οι μαθητές με άνω του μέσου όρου είναι 2. Και επίσης οι μαθητές με βαθμολογία 90, που είναι η μέγιστη βαθμολογία, είναι 90. Άρα λοιπόν έχουμε λύσει σχεδόν την άσκηση. Αυτό που μένει, να δω λοιπόν και τη λύση. Ναι, αυτό που μένει είναι η επικύρωση της βαθμολογίας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται έλεγχος ορθότητας βαθμολογίας και να είναι πάντα από το 1 ως το 100. Και για να θυμηθώ λοιπόν πώς το έχω κάνει. Α, ωραία λοιπόν. Όλη η δουλειά θα γίνει εδώ πέρα. Όταν λοιπόν διαβάζουμε τον βαθμό, θα επαναλαμβάνουμε ως ό,τι μας δώσει έγκυρο βαθμό. Άρα λοιπόν θα έχω μια επανάληψη. Ας τη βάλω στη συνθήκη μετά. Θα διαβάζω συνέχεια λοιπόν το βαθμό μέχρι να μου δώσει το σωστό. Άρα λοιπόν η συνθήκη θα είναι, θα όσο θα μου δίνεις εσύ λάθος βαθμό, μη έγκυρο βαθμό, εγώ θα σου ζητάω. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε στη συνθήκη το ανάποδο της έγκυρης. Ποια είναι όμως, τι σημαίνει έγκυρη βαθμολογία? Είναι από το 1 ως 100, δηλαδή βαθμός μικρότερο του 1 και βαθμός μεγαλύτερο ίσο, όχι, μικρότερο ίσο του 100, και εδώ είναι μικρότερο ίσο. Αυτό είναι λοιπόν η έγκυρη συνθήκη. Εγώ όμως θέλω να γίνεται η επανάληψη όσο δεν ισχύει αυτό. Άρα θα κάνω με ένα NAT να μην ισχύει. Τα μπέρδεσα λίγο εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν είναι μεγαλύτερο ίσο του 1. Ξαναλέω, αυτή είναι η συνθήκη για να είναι έγκυρος ο βαθμός. Εγώ όμως θέλω η επανάληψη να γίνεται όσο δεν είναι έγκυρος ο βαθμός. Και επειδή όμως την πρώτη φορά που θα εκτελεστεί η επανάληψη, ας το δούμε λίγο αυτό εδώ, βάλω τεό, έχω ένα λάθος. Την πρώτη φορά λοιπόν που θα πάει να κάνει τη σύγκριση, ο βαθμός δεν έχει τιμή. Άρα λοιπόν, θα βάλω μια αρχική τιμή στον βαθμό. Και τι θα κάνω, γιατί θέλω οπωσδήποτε να εκτελεστεί αυτό μια φορά, άρα θα του δώσω εγώ επίτηδες μια άκυρη τιμή, δηλαδή το 0, που δεν είναι έγκυρη τιμή, οπότε σίγουρα αυτό θα γίνει false, άρα θα γίνει true. Άρα σίγουρα θα διαβάσω για μια φορά που θέλω, υποχρεωτικά θα πρέπει να διαβάσω μια φορά το βαθμό. Για να το δούμε λοιπόν αυτό. Θα δώσω λοιπόν τεό. Και ας βάλω λοιπόν βαθμό 0, συνεχίζει, βλέπετε, όσο του βάζω άκυρη τιμή, ας βάλω 101, 200, άρα λοιπόν μόνο με έγκυρη τιμή, αν του βάλω 1 θα το δεχτεί και θα πάει στο επόμενο μέρη. Ας δοκιμάσω και εδώ, δεν παίρνει άκυρη τιμή, μόνο το 100. Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο pattern ή στα ελληνικά, έτσι παράδειγμα το πω. Όταν έχουμε λοιπόν επικύρωση δεδομένων, μια τεχνική είναι, κάνουμε λοιπόν μια επανάληψη, διαβάζω δηλαδή τα δεδομένα και βάζω ως συνθήκη λοιπόν το ανάποδο της έγκυρης τιμής, δηλαδή όσο όχι μη έγκυρη τιμή, σε μένα εδώ η έγκυρη τιμή να είναι μεγαλύτερο του 1 και μικρότερο του 100. Και για να εκτελεστεί σίγουρα αυτό μια φορά, βάζω ως αρχική τιμή μία μη έγκυρη τιμή για να γίνει σίγουρα εκτελεστεί αυτό το πράγμα μια φορά.
Το δείχνω αυτό και σε σχεδιάγραμμα. Έχουμε λοιπόν το πεδίο τιμών από 1 ως 100, που είναι, αυτές είναι οι έγκυρες τιμές που μπορεί να δεχτεί. Άρα λοιπόν ο βαθμός πρέπει να είναι μεγαλύτερο του ίσο του 1 και μικρότερο ίσο του 100. Και τα υπόλοιπα είναι οι άκυρες τιμές. Εγώ λοιπόν θέλω να επαναλαμβάνω για να κάνω επιχείρηση δεδομένων, όσο μου δίνει άκυρες τιμές, το ανάποδο δηλαδή, μπορώ να το εκφράσω όμως, γι' αυτό βάζω. Συνήθως είναι πιο εύκολο να έχω την ορθή λογική, δηλαδή να σκέφτομαι με την έγκυρη τιμή, άρα λοιπόν, και να βάζω το αρνητικό του, το NAT. Όσο λοιπόν δεν είναι έγκυρη τιμή, εγώ θα σου ζητάω να μου δώσεις βαθμό. Αυτά λοιπόν για τη λύση της άσκησης, μια απλή σχετικά, εύκολο σχετικά θέμα, αν εξαιρέσουμε εδώ την επικύρωση δεδομένων. Οι λύσεις που έχω κάνει εδώ είναι σχεδόν η ίδια. Δεν έχει διαφορά. Εδώ λόγω Python 3 μπορώ να κάνω, αντί να κάνω λοιπόν βαθμό μεγαλύτερο του 1 και του 100, μπορώ να το εκφράσω όπως και στα μαθηματικά με αυτόν εδώ τον τρόπο.